Ένα κεφάλαιο φαίνεται να κλείνει στη νέα ιστορία της Ρωσίας με το θάνατο του Πρικόζιν. Διεθνή κέντρα ανάλυσης ασχολούνται με το γεγονός προσπαθώντας να δουν την επόμενη μέρα. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα γράφει ο Φίλιπ Βασιλεύσκη, διευθυντή του Κέντρου για τη Μελέτη τη Νοημοσύνη και του Μη Παραδοσιακού Πολέμου του FPRI. Ο Πρικόζιν είναι νεκρό, το διέταξε ο Πούτιν. Ω εκ τούτου, είναι καιρό να εξετάσουμε τι θα ακολουθήσει για τη Ρωσία και πώ η άμεση συνέπεια του θανάτου του Πρικόζιν μπορεί να προσφέρει κάποιε ενδείξει γι' αυτό. Η πρώτη θα είναι η κηδεία του Πρικόζιν. Τι συμβαίνει στην κηδεία, Ποιοι είναι σημαντικοί παρευρισκόμενοι, Πόσοι από το ευρύ κοινό προσπαθούν να παρευρεθούν και Ποιο είναι το περιεχόμενο και ο τόνο των εγκόμειων, Θα είναι όλα δείκτε του τι μπορεί να ακολουθήσει. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθο και όσο πιο επιθετικό είναι το επικίδιο ρητορείο, τόσο μεγαλύτερο θα είναι ο φόβο στο Κρεμλίνο και τόσο περισσότερο θα αυξάνει τι προσπάθειέ του να εξαγνήσει του επικριτέ του στην ακροδεξιά. Τότε το ερώτημα θα είναι ποια αντίδραση μπορεί να υπάρξει από την ακροδεξιά και άλλε εθνικιστικέ δυνάμει. Στη συνέχεια, ποιο θα είναι το αρνή που θα κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Πρικόζιν, Εάν πρόκειται για κάποιον στην ομάδα Βάγνερ, τότε, όπω προαναφέρθηκε, η εκαθάριση αυτή τη οργάνωση και των ακροδεξιών αντιπάλων θα συνεχιστεί. Ωστόσο, εάν κατηγορηθούν άτομα εκτό τη ομάδα Βάγνερ, είτε σε στρατιωτικέ πληροφορίε, είτε σε κάποια άλλη φυλή συλλογική, τότε αυτό θα μπορούσε να είναι προάγγελο μια νέα κατεύθυνση καταστολή. Όπω η δολοφονία του Σεργέη Κύρωφ το 1934 που έδωσε στον Ιωσήφ Στάλιν τη δικαιολογία για να ξεκινήσει τι εκαθαρίσει του. Ο θάνατο του Πρικόζιν μπορεί να είναι η αρχή μια νέα σειρά εκαθαρίσεων του Πούτιν από ύποπτα άπιστα στοιχεία. Τέλο, όποιο οριστεί να αναλάβει τι υπερπόντιε δραστηριότητε του ομίλου Βάγνερ, θα είναι ξεκάθαρο νικητή τη εσωτερική πολιτική του Κρεμλίνου για αυτή την προσωδοφόρα θέση. Εξίσου σημαντική θα είναι όσοι ήθελαν τη θέση, δεν την πήραν και πώ αντιδρούν. Καθώ η οικονομική πίτα τη Ρωσία που θα χωριστεί μεταξύ των ανταγωνιστικών φατριών του Κρεμλίνου γίνεται όλο και μικρότερη, ο ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των φατριών που μεσολαβεί ο Πούτιν είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί. Εάν οι αγώνε εξουσία στο Κρεμλίνο οδηγήσουν τη μία ή την άλλη φατρία να αμφισβητήσει ξανά τον Πούτιν, σίγουρα θα θυμούνται από την ανταρσία του Πρικόζιν το παλιό πολιτικό ρητό. Όταν κάποιο πυροβολεί τον βασιλιά, καλύτερα να τον σκοτώσει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.